Το ΚΚΕ, ξέρετε, δεν είναι καθόλου παρατηρητής των φαινομένων. Είναι μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στα σωματεία, στα συνδικάτα, στους μαζικούς φορείς, εκεί όπου δίνεται η μάχη κάθε μέρα απέναντι και στην πραγματικότητα και στους μύθους. Γιατί πολλούς μύθους ακούσαμε από το αφήγημα της κυβέρνησης. Όπως για παράδειγμα το μύθο, θα σταθώ στο ότι ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές φέτος, όπου φτάσαμε η φωτιά να κατακάψει 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Αλλά λέω, για να μείνουμε στα πραγματικά, γιατί το αφήγημα της κυβέρνησης έχει καταρρεύσει πραγματικά. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δεν είναι μόνο οι καταστροφές, είναι και οι σφιγμένες καρδιές των γονιών των μαθητών που πάνε στα σχολεία τώρα, είναι και τα μεγάλα προβλήματα και οι μεγάλοι κίνδυνοι που δημιουργούν για τον ελληνικό λαό η γενικευμένη πολεμική εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολέμους στη γειτονιά μας και στην υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, όπου τώρα μάλιστα ακούμε και την πιθανότητα εμπλοκής των αντιαεροπορικών δυνάμεων της Ρουμανίας και της Πολωνίας, χώρων μελών του ΝΑΤΟ σε αυτόν τον πόλεμο, είτε στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, για την οποία όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν πάρει τη θέση του Ισραήλ με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θέλω να πω ότι για όλα αυτά τα ζητήματα, για να απαντήσω στο ερώτημα που μου κάνατε, το λαό, νομίζουμε εμείς, δεν τον αφορούν τα διάφορα σενάρια της αναπαλαίωσης, της ανασύνθωσης, της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα, η οποία είτε σαν κυβέρνηση, είτε σαν αντιπολίτευση, έχει τις δικές της βαριές ευθύνες. Γιατί και αυτή εφάρμοσε τη στρατηγική φέρπιν του κόστους-οφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργεί τις καταστροφές, για παράδειγμα, σήμερα στον παγαζητικό, που θεωρεί, για παράδειγμα, τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας κόστος το οποίο δεν πρέπει να το πληρώνει το κράτος. Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι η προπτική και η ελπίδα για καλύτερες μέρες βρίσκεται κάπου αλλού. Βρίσκεται πραγματικά στο να δυναμώσει αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, στο να αποδεσμευτεί πλατιά λαϊκά ο ελληνικός λαός από τα κόμματα του συστήματος που εφάρμοσαν αυτή την πολιτική και να δώσει το δικό του αγώνα μέσα στο οργανωμένο κίνημα, με βάση τα δικά του συμφέροντα, και εκεί μπορεί να συστρατευτεί για να συμπορευτεί με το ΚΚΕ. Λοιπόν, εκεί μπορούμε να συνεχίσουμε να με πρώτο να ραντεβού. Και ένα δεύτερο. Νομίζω κάθε συζήτηση κατά πολέμησης της πραγματικά δυσβάχτας της κατάστασης που ζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, οι εργαζόμενοι αυτή την περίοδο, που να μην συμπεριλαμβάνει το βασικό αίτημα όλων των σωματείων, των συνδικάτων όλου του λαού για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, των οριμάνσεων, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν σε άμεσο χρονικό διάστημα να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, είναι σαν να μην έγινε. Mm-hmm. Μία κατάσταση για την οποία όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται σήμερα στο τραπέζι εκτός από το ΚΚΕ έχουν βάλει και αυτή κομμάτι της ταφόπλακας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Mm-hmm. Γιατί έτσι φτάνουμε στα αδιαμφισβήτητα στοιχεία, τα οποία έτυχαν πολλή συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, τα οποία όμως είναι πραγματικά. Ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι συμπληρώνουν τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα έχουν το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν, εκεί νομίζω πάει η συζήτηση. Αυτό είναι αυτό το οποίο διεκδικούν οι εργαζόμενοι σήμερα. Με τους αγώνες τους θα προσπαθήσουν να θέσουν αυτό το αίτημα στο προσκήνιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.